Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και όπως φίλοι μου αγαπημένοι, έχετε δει το θέμα μας, σήμερα παρουσιάζουμε την ομάδα Αιγαίου. Κοντά μας έχουμε την Γενική Γραμματέα κυρία Αθηνά Γερολυμάτου και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Αλέξανδρο Αγαπάγε. Καλώς ήρθατε, φίλοι μου αγαπημένοι. Καλώς σας βρήκαμε. Λίγο κοντά τα μικρόφωνα για να ακούγεται η φωνή σας, τους αγαπητούς ακροατές μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, για να πάρουν οι αγαπητοί ακροατές και φίλοι ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, μια ιδέα για το τι θα δούμε, καλύτερα ας δούμε το βίντεο που μας έχετε στείλει αμέσως. Ούτε που μπορούσα να το φανταστώ όταν ξεκίναγε αυτή η ιστορία που σήμερα λέγεται ομάδα Αιγαίου.
ομάδα Αιγαίου είναι μια παρέα φίλων που εδώ και 27 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες της αφιλοκερδώς. Στο μυαλό μου ήταν πάντα η προσφορά. Δύο πράγματα δηλαδή. Η προσφορά στον άνθρωπο και η αγάπη για τη θάλασσα. Η αγάπη μου λοιπόν για τη θάλασσα με έφερε στην ομάδα Αιγαίου, την οποία τη γνώριζα μέσα από δημοσιεύσεις, μέσα από το ίντερνετ. Μια ομάδα εθελοντών εδώ και 27 χρόνια. Η ομάδα Αιγαίου για μένα είναι τρόπο ζωής, είναι ιδέα για μένα, είναι μια τεράστια αγάπη. Τη δυνατότητα να προσφέρω σαν εθελοντής σε κάποια μικρά κριτικά νησιά, σε μέρη τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ευλογημένο που παίρνω μέρος στη δράση αυτής της ομάδας. Μ' αρέσει όταν πηγαίνω σε κάθε νησί και βλέπω τους ανθρώπους πώς μας υποδέχονται. Ίσως είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω ως γιατρός. Για μας είναι αυτό που μας θρέφει για να έρθουμε ξανά και ξανά. Αυτό που κάθε φορά μου έρχεται στο μυαλό με τη δράση μας είναι όταν φτάνουμε σε αυτά τα νησιά και βλέπουμε όλα αυτά τα παιδικά χαμόγελα. Κάθε χρονιά αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη αγάπη και μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση για αυτό το οποίο προσφέρουμε τόσα χρόνια. Αυτό που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι μια τρομερή αγάπη από το Αιγαίο, από τα νησιά, από τους ανθρώπους και περισσότερο από τα παιδιά. Αυτό που εύχομαι είναι να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την επιθυμία, του εθελοντισμού, την αγάπη για την ομάδα Αιγαίου, το πάθος για την ομάδα Αιγαίου, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στα νησιά μας και να φέρουμε και νέες ιδέες. Είμαστε ανοιχτοί στις νέες ιδέες, στις προτάσεις των νέων παιδιών, γιατί αυτοί θα συνεχίσουν το μέλλον της ομάδας. Επανερχόμαστε στη ροή της εκπομπής. Θα ήθελα να ρωτήσω την Αθηνά μετά την εικόνα που είχαμε και το ήχο. Μας πει σε δύο λόγια πώς ξεκίνησε η ομάδα και τι ακριβώς είναι ο φορέας. Δύο λόγια. Λέτε σας τι και το. Πώς. Στάσεις ήταν πολύ πιο μακρινές από ό,τι είναι σήμερα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δύο-τρεις ταξιδευτές συναντιούνται σε ένα μακρινό νησί, τότε φάνταζε πολύ δύσκολο. Κάπως έτσι ξεκίνησε και μετά αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι την αγάπη τους για τη θάλασσα και το φουσκωτό σκάφος να τη μετατρέψουν σε κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο ήρθε σιγά σιγά και ενισχύθηκε με την παρουσία και άλλων ανθρώπων, γιατί καθώς ταξιδεύεις, ειδικά τότε όταν ταξίδευες αυτά τα νησιά και μίλαγες με τον τοπικό, με τους κατοίκους, αντιλαμβανόσουν ότι υπήρχαν ελλείψεις. Οι ελλείψεις ήταν πολλές και κάτι μεταξύ καφενείου, τσίπουρου και καφέ, κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα της ομάδας Αιγαίου. Όσο και αν ακούγεται γραφικό, η αλήθεια όμως είναι αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι 3, οι 5, οι 7, οι 8, οι 10, οι 15, ξεκίνησε ο πρώτος διάβλος της ομάδας Αιγαίου, πριν από 27 χρόνια. Έτσι δημιουργήθηκε μία μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα. Μία ανθρώπινη αλυσίδα εθελοντισμού, που έφτασε σήμερα μετά από 27 χρόνια, να απαριθμεί περισσότερο από 300 εθελοντές. Όλοι αυτοί οι εθελοντές βεβαίως δεν δραστηριοποιούνται όλοι μαζί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι αποστολές δεν μπορούν να είναι τόσο μακροσκελείς. Οι διάπλοες γίνονται με 10 ή 11 φουσκωτά σκάφη, έναν κορμό περίπου 75 ατόμων, εξαρτάται την αποστολή. Και με ένα. Όμως, μου επιτρέπεις. Ναι, παρακαλώ. Επιθύς ομάδα. Όχι, δεν είναι σε κάθε αποστολή τόσα άτομα. Το λέω.
Όταν λέμε... 70 όχι. Όχι. Λέω για τους πολλούς. Η κάθε αποστολή εξαρτάται. Δηλαδή, ένας διάπλος που κρατάει 11 ημέρες, στελεχώνεται από 10 ή 11 φουσκωτά σκάφη. Υπάρχει ένας κορμός περίπου στα 70 με 75 άτομα. Υπάρχει ένα σκάφος μεταφοράς, το καμάρι μας της ομάδας Αιγαίου, Μινάς Έψιλον, που μεταφέρει τον εξοπλισμό, τον ιατρικό, τα υλικά μας και όλα αυτά, γιατί στα φουσκωτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν πράγματα. Και περίπου 75 με 80 άτομα κινούμαστε στο μεγάλο διάβλου, τον 11ήμερο. Από εκεί και πέρα, τώρα εξαρτάται σε κάθε αποστολή πόσοι μπορεί να είμαστε. Είναι γενικά οι στόχοι, γιατί ο βασικός καθένα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Ακριβώς. Κύριο, καταλαβαίνω και αν κάτι λάθος να με διορθώσετε, να το πληρώσετε. Διαβάζοντας τη σελίδα, είδα ότι δεν είναι μόνο η παροχή βοήθειας στο κομμάτι της υγείας, πολιτική, ιατρική και άλλοι τομείς. Ακριβώς. Κράτω με τις ευκαιρίες να συνεχίσω τη σκέψη σου και να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι αφουγκράστηκαν όλες αυτές τις ανάγκες που πέραν από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη που χρειαζόντουσαν στα νησιά οι άνθρωποι λόγω απόστασης. Η απόσταση δεν ήταν γιατί άλλαξε κάτι με τα νησιά, ήταν γιατί δεν υπήρχε συχνή συγκοινωνία. Για να μην παρεξηγηθούμε, ότι δεν υπήρχε συχνή συγκοινωνία και τα μέσα για να κινηθεί κάποιος γρήγορα πριν από 27-28 χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά. Όμως μέσα στην ανάγκη για το υπέρτατο αγαθό που είναι η υγεία βγήκαν και άλλες ανάγκες στη συνέχεια. Όπως ήταν γύρω από την εκπαίδευση, γύρω από τις υποδομές στα σχολεία, γύρω από το πολιτιστικό κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Και η ομάδα Αιγαίου έχει καταφέρει να απλώσει τις ενέργειές της σε όλα αυτά τα σημεία με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αφουγκραζόμενος και τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχουμε καταφέρει πέραν από τους παιδικούς σταθμούς, από το που έχουμε οργανώσει και τα νηπιαγωγεία και τελευταία έχουμε και το καμάρι μας στην Πάτμο που έγινε με συνεργασία με την Hope Genesis που κάναμε ένα παιδικό σταθμό, ο οποίος είναι το τελευταίο επίτευγμα της ομάδας Αιγαίου στα νησιά για μια σύγχρονη εγκατάσταση. Καταφέραμε να κάνουμε έργα υποδομής όπως γήπεδα, έχουμε καταφέρει να κάνουμε αφαλατώσεις, έχουμε καταφέρει να κάνουμε ράμπα αμαία, που και εκείνοι είναι συνανθρωποί μας, έχουν και εκείνοι ανάγκες, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι. Είχαμε την ευτυχή συγκυρία φέτος. Να συμπληρώσω ένα μήνυμα, δικαίωμα στη ζωή έχουν όλοι. Ακριβώς. Ο μεγάλος υποστηρικτής στο συγκεκριμένο κομμάτι με τη ράμπα αμαία ήταν και ο παραολυμπιονίκης μας, ο Αντώνης Τσαπατάκης, που τον ευχαριστούμε πάντοτε και δημόσια για την υποστήριξη σε κάθε ράμπα που γίνεται, έρχεται στα γένεια. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εκπομπή και να πω στους φίλους ακροατές ότι σύντομα μαζόμαστε μια έκπληση από το Σύλλογο των Ολυμπιονικών μας, κάποιον καλεσμένο. Πού τι είστε? Αμπέσα. Μισή χρόνο. Είμαστε πολύ. Καταφέραμε γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ. Καταφέραμε να φτιάξουμε τρεις ράμπες. Είπες πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, την είδες κιόλας. Ναι. Μία στο Κουφονήσι, μία στην Πάτμο και μία στην Ήω. Την Πάτμο την εγκαινιάσαμε κατά τη διάρκεια πρόσφατου 7ου Απλού Αγίου Πελάγους που έγινε τον Μάιο. Την αγάπη και τα φιλιά μου στην Πάτμο που έχουμε κάνει ωραία εκπομπή από εδώ πριν μερικά χρόνια. Ήταν μάλιστα τρεις γενιές. Την τελευταία την εγκαινιάσαμε στην Ήω κατά τη διάρκεια τώρα της χειμερινής μας αποστολής που έγινε αρχές. Μια αποστολή που κράτησε τρεις μέρες. Και εκεί είχαμε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρο τον Τζαπατάκη. Τον Αντώνη τον Τζαπατάκη που ήταν μαζί μας. Να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι ο Αντώνης εκτός από την παρουσία του στη χειμερινή αποστολή
εγγένεια της Ράμπα Σαμέα που κάναμε στην Ίο, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, γιατί μας έχει βοηθήσει με την παρουσία του να γυρίσουμε τα βίντεο προβολής των δύο προηγούμενων ραμπών, και της Πάτμου και του Κουφονησίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η συνεισφορά του σε αυτό ήταν απίστευτη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του έχουμε πει όλοι μας ότι είναι η οικογένειά μας πια, είναι μέλος της οικογένειας της ομάδας Αιγαίου, και έχει πει και εκείνος ότι θα είναι μαζί μας και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε. Περνώντας τα χρόνια, με το κίνητρο που έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να έρθουν κοντά σας, έβαλαν σε εσάς, στην ομάδα σας, να γίνω και εγώ μέλος. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος στην ομάδα Αιγαίου? Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο κυριότερος λόγος που έρχεται κάποιος κοντά μας είναι η ανιδιοτέλεια και η όρεξη για προσφορά. Σαν άνθρωποι και φίλοι που ξεκίνησαν πρώτα χρόνια της ομάδας, κάποιοι από εμάς είμαστε λίγο πιο νέοι, κάποιοι είναι περισσότερο έμπειροι και περισσότερα χρόνια και ιδρυτικά μέλη, την 14ετία που τουλάχιστον είμαι εγώ, έχω καταλάβει ότι η ανιδιοτέλεια αλλά και η όρεξη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό σου είναι αυτό που χρειάζεται για να έρθει κάποιος κοντά μας και να βοηθήσει το σκόπο της ομάδας. Ο σκόπος της ομάδας είναι απλή. Χρειαζόμαστε και μαθαίνουμε τις ανάγκες των ανθρώπων από τα νησιά και σε όποιο τομέα μπορούμε να βοηθήσουμε και με τη συνδρομή των ανθρώπων που αγαπάνε το έργο της ομάδας, των χορηγών, των υποστηρικτών και όλων όσων πιστεύουν στο έργο της ομάδας. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι επί 28, τώρα είναι το 28ο έτος, η ομάδα συνεχίζει το έργο της ακάθεκτη. Και εν καιρό πανδημίας και εν καιρό δύσκολων περιστάσεων και οικονομικών. Εγώ από τώρα να θυμηθώ και στα επόμενα χρόνια. Να είστε γυρίσει. Να είστε καλά. Καλά. Να κάνετε ωραία πράγματα. Οπότε αυτά τα δύο πιστεύω ότι είναι. Δηλαδή η ανιδιοτέλεια και η όρεξη για προσφορά. Χρειάζεται να περάσει από στάδια για να γίνει κάποιος μέλος σας. Έχει διαδικασία. Τώρα επειδή σας είπα και την ίδια μου πριν. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν στους αγκαλιάζεις. Έχουμε αυτή την τύχη να είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Κάνουμε πάλι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαδικασία, απλά μπορεί να στείλει ένα email. Μάλλον να το πω αλλιώς, μπορεί να μπει και στο site της Αιγαίου, να συμπληρώσει τη φόρμα ενδιαφέρον. Μας. Είναι το πεδίο στο site που λέει η γη. Οπότε στη συμπληρώνοντας επικοινωνία του, προ-πανδημίας συναντιόμαστε διαζώσεις στο εντευτήριο της ομάδας. Μετά την πανδημία, όπως όλοι μας, όπως και εσύ όπως μου έλεγες πριν, έχουμε μπει στη διαδικασία των διαδικτυακών Zoom meetings. Και γίνεται κάπως έτσι, άρα λοιπόν και η υποδοχή των νέων εθελοντών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ομάδα υποδοχής των εθελοντών και κάπως έτσι προχωράει. Για διαβαθμίσεις που είπες, είναι απλές, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, είναι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και να είναι απλά φίλος της ομάδας Αιγαίου ή να γίνει δόκιμο μέλος της ομάδας Αιγαίου και μετά όταν περάσει ένας χρόνος, 3 χρόνια συγκεκριμένα, μπορεί να γίνει εταίρος της ομάδας. Νομίζω ότι δεν αξίζει τώρα να πούμε αυτές τις διαφορές, γιατί ένας που ενδιαφέρεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά, θα του τα πούμε και από κοντά. Αυτό που έχει ουσία και σημασία είναι ότι η προσέγγιση του εθελοντή, δηλαδή, επειδή πριν κοίταζα το βίντεο, εννοείται ότι το έχω δει αρκετές φορές, όσες φορές το κοιτάζω, πραγματικά, συγκινούμε, παρόλο που το ζήσα και εγώ εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε δει ότι οι άνθρωποι που έρχονται στην ομάδα Αιγαίου πρώτη φορά πραγματικά θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν τόσο χρόνος του καθενός. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα θέλει, πρέπει να δώσεις πολύ χρόνο από τη ζωή σου, αλλά όλα γίνονται. Και όλοι μας, ένας μας, σου έλεγα πριν ξεκινήσω, ότι στην ομάδα Αιγαίου δεν υπάρχει κανένας έμισθος. Είμαστε όλοι εθελοντές. Άρα λοιπόν όλοι από το πρίσευμα του χρόνου μας
δίνουμε αγάπη τώρα προς τον συνάνθρωπο. Είναι τόσο απλό. Γιατί μέσα φορέας για να επιδιώνει από το μελόν. Ακριβώς. Εμείς έχουμε διαχωρίσει δύο τομείς. Τομέας των αναγκών που έχουν τα νησιά, όποιος και αν είναι αυτός. Φαντάζομαι όμως έχει ανάγκες και η ίδια η ομάδα να... Έχει, τα πληρώνουμε εμείς οι εθελοντές, αντιζέπουμε, θα το πούμε Θεός, δεν είναι κακό, πρέπει να το ξέρει κάποιος. Δηλαδή, όταν βγαίνουν τα έξοδα από, ξεκινάει ο προϋπολογισμός, γιατί εμείς τον διάπλο του ερχόμενου του Μαΐου έχουμε ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό. Και στα έξοδα είναι οι βενζίνες, οι διαμονές, κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε για να έχουμε μαζί μας σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, βγαίνει ένα κοστολόγιο. Αυτό το μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Γιατί είναι, όσο να είναι αρκετός κόσμος που κάθε φορά σε ταξίδι. Ακριβώς. Αυτό που έχουμε διαχωρίσει είναι ότι τα λεφτά των υποστηρικτών και των χορηγών της ομάδας Αιγαίου βγαίνουν κατευθείαν στα έργα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή, οποιαδήποτε χορηγία γίνει, πηγαίνει κατευθείαν στο έργο, είτε από τον ίδιο το χορηγό, είτε με τη διαμεσολάβηση τη δική μας, χωρίς όμως να ακουμπάμε. Αν θα καταλαβαίνεις το λογιστικό κομμάτι, ότι δεν ακουμπάμε εμείς, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την το λογοπαίγνιο, τα χρήματα. Δηλαδή πηγαίνουν κατευθείαν από τον άνθρωπο, από τον ενδιαφερόμενο εκεί. Οπότε υπάρχει και απόλυτη διαφάνεια και υπάρχει και τόσα χρόνια υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν έχουμε θέματα. Κάποιο χορηγό πει ότι για το έργο που βλέπω και συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια, εγώ θέλω να τοποθετήσω εσάς. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το ξεχωρίζουν. Αν υπάρχει κάποιο έργο που δεν τους ενδιαφέρει, που τους ενδιαφέρει, το χρήμα των μελών σηματοδοτούν τη δράση και μόνο της ομάδας Αιγαίου. Το εντευτήριό μας, τα ρούχα μας, τις βενζίνες μας εν μέρη, ως επιτοπλίστο τα βγάζουμε τσέπη μας. Επίσης, έχουμε και κάποια μικρά δωράκια για τους ανθρώπους που μας κάνουν χορηγίες. Τα καραβάκια εδώ που έχει φιλοτεχνήσει ο Αντώνης ο Καθινάκης, τα οποία είναι ένα δώρο από εμάς στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν ένα ποσό, ένα αλφα ποσό στην ομάδα Αιγαίου. Αυτό είναι το καραβάκι που δίνουμε στους χορηγούς ή στους δωρητές σαν αναμνηστικό με το ποσό των 150 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, να με διορθώσω το γραμματέας. Και το άλλο, εδώ το μεγαλύτερο που είναι συλλεκτικά, θα έχει φιλοτεχνήσει ο Αντώνης ο Καστινάκης. Είναι το μεγάλο σας καράβι. Αυτό είναι, ναι, ο Μινάς. Αυτό. Χωρίς να το έχω δει, αλλά πιο ψηλά, να το δείξουμε πιο ψηλά. Πες μου, Παναγιώτη, που θέλεις, γιατί εσύ ξέρεις που είναι η κάμερα. Να το δείξουμε λίγο. Θέλω να το δείξουμε αυτό. Να το δείξουμε εδώ. Αυτό να πούμε ότι ο Αντώνης ο Καστρινάκης, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, φιλοτέχνησε και για την ομάδα Αιγαίου αυτά τα συλλεκτικά καραβάκια. Να πούμε ότι είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον ίδιο και νομίζω ότι ο καλλιτέχνης νοητά σκέφτηκε ότι με αυτά τα καραβάκια θα ταξιδέψουν αυτοί που θα τα πάρουν, που θα τα προσφέρουν, θα ταξιδέψουν στο Αιγαίο. Πολύ ωραία. Ναι, πολύ επειδή ωραία. Έχω μιλήσει με τον Αντώνη και τον είχαμε συναντήσει και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι, γιατί πραγματικά έβαλε όλη του την αγάπη και το μεράκι για να φτιάξει αυτά τα δύο καραβάκια. Πραγματικά ταξιδεύουμε στο Αιγαίο με αυτά τα καραβάκια. Είναι αυτό που λέμε ότι μακριά είναι εκεί που δε θέλεις να πας. Πολύ ωραία. Έχω να πω στους φίλους της εκπομπής ότι μπορούν να σας βρούνε, θα πούμε μετά και πού, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την εκπομπή, αν να παραγγείλουν, να αποκτήσουν. Να πούμε λίγο τη διαδικασία. Όσοι λοιπόν θέλουν να προμηθευτούν αυτά τα καραβάκια, μπορούν να μπουν στο site της ομάδας Αιγαίου. Εκεί θα υπάρχει ένα link που λέει καραβάκια, τους οδηγεί, είναι πάρα πολύ απλό. Καταχωρούνται τα στοιχεία τους και τους το στέλνουμε εκεί που μας ορίζουν. Εφόσον γίνει η κατάθεση, ανάλογα ποιο ποσό από τα δύο επιλέξουν. Πολύ ωραία. Συνεπήρατε και... Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν βλέπω αυτά τα καραβάκια, με συνεπέρνει, απλά επειδή έλεγε πριν ο Αλέξανδρος για τα έργα υποδομής,
Λίγο για να καταλάβει ο κόσμος που ακούει και από, ναι, ότι, από ό,τι μου είπες, από ό,τι μου είπες και εσύ έχεις κάνει, έχεις διαβάσει πολύ, ναι. Μας έχεις διαβάσει πολύ. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο στον 27ο Διάπλου του Μαΐου, εγκαινιάσαμε 4 μεγάλα έργα. Ήταν ένα πολυσύμπαιδο. Θα σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, παρακαλώ, πες. Έρχεστε να καλύψει ένα κενό των Δήμων που δεν μπορούν, που σας κάνουν αιτήματα, γιατί πλέον σας έχουν γνωρίσει από τα νησιά του Αιγαίου, είναι προς την ομάδα Αιγαίου, έχουμε μια ανάγκη στο τάδε σχολείο, έχετε τέτοια αιτήματα. Βεβαίως. Οπότε, καθημερινά. Συλλέγετε αιτήματα από διάφορες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδος και τα βάζετε κάτω, κάνετε τη συμβουλία σας και λέτε τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό ένα που, τέτοιο συμβαίνει. Αυτό που πιστεύω ότι αυτό που έχουμε κερδίσει τα... Γιατί ακούγεται ότι σαν να είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καλύπτει ένα κενό από το κράτος με τη στενή την ευρύτερη έννοια που δεν μπορεί. Και αυτό πρέπει να ακουστεί όμως και για αυτό το κενό. Και είναι και προς τιμή σας που έρχεστε να συμβάλλετε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλο το κομμάτι της πρόληψης και της βοήθειας, αλλά θα μας πείτε και περιπτώσεις. Εγώ θέλω να ακούσω και περιπτώσεις, κάποιες δύσκολες περιπτώσεις στο κομμάτι της υγείας και όχι μόνο. Αν όντως έρχεστε να καλύψετε ένα κενό από αιτήματα των τοπικών φορέων. Θες να πεις... Αθήνα, θα το κάνουμε παρέλα, γιατί γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε παραπάνω από μία από ώρα. Παναγιώτη μου, εμείς πιστεύουμε ότι η για ομάδα... Για να δώσουμε και ακριβώς το στίγμα. Ότι ο εθελοντισμός, αλλά και η ομάδα Αιγαίου, που είναι κατεξοχήν εθελοντική ομάδα, θα δίνω εγώ σλόγγαν, δεν έχει όρια. Σε καμία περίπτωση νομίζω ότι μάλλον δεν σκεφτήκαμε ποτέ να υποκαταστήσουμε το κράτος. Αυτό όμως που σκεφτήκαμε είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στη βελτίωση της λειτουργίας και όχι τόσο της λειτουργίας του κράτους, της ζωής και της καθημερινότητας των νησιωτών μας. Άλιστα. Αυτό το καταφέραμε με τον εξής απλό τρόπο. Με συνέπεια και συνέχεια παρουσίας 27 ετών. Και ναι, λοιπόν, σου απαντώ σε αυτό που είπες, ότι ναι, πια μας στέλνουν τα αιτήματα, γιατί πιστεύουν και μας ξέρουν και μας γνωρίζουν και θεωρούν ότι εμείς μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και κατανοούν και οι ίδιοι πόσο σκληρή δουλειά θέλει. Άρα ναι, λοιπόν, συλλέγουμε αιτήματα και για έργα υποδομής, και για εξοπλισμών και διάφορα άλλα πράγματα. Μπορούμε να τα πούμε, αλλά διέκοψα τον Αλέξανδρο. Δεν πειράζει. Καταρχήν θέλω να πω ότι εδώ είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Είμαστε. Και αυτό περνάμε το μήνυμα προς τα έξω. Το μήνυμα ότι άνθρωποι που αγαπούν τους συνανθρώπους τους και θέλουν να προσφέρουν, υπάρχει η δύναμη της θέλησης και είναι το κύριο συστατικό νομίζω της ομάδας σας, η δύναμη της θέλησης. Και με ένα φαλαίο πείσμα που έχετε δείχνει αυτά τα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Η αγάπη σε κάνει πεισματάρι. Θα ήθελα να συμπληρώσω εγώ όμως αυτό που είπε η Αθηνά, ότι είμαστε και λίγο ευέλικτοι, είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι από το κράτος. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Τώρα με τον κορονοϊό υπήρχε για τα σχολεία μια μεγάλη ανάγκη για tablets. Η ομάδα Αιγαίου κατάφερε πόσο 450. Τα φέραμε σε πολύ μικρό διάστημα, εντός 2 εβδομάδων, να αγοράσουμε 500 tablets με εισφορές φίλων και ανθρώπων που αγαπάνε το έργο της ομάδας και τα στείλαμε στα νησιά. Για να μπορέσουμε όσο πιο δυνατόν γρήγορα να καλύψουν τα κενά τους ή τουλάχιστον να είναι μέσα στις οικογένειες των νησιών ανεξάρτητοι οι μαθητές και να μπορούν να κάνουν το μάθημά τους. Αυτό είναι και ένα έξτρα πλεονέκτημα της ομάδας, ότι είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, μπορούμε να είμαστε λίγο καλύτερα δικτυωμένοι σε μερικά πράγματα. Δεν μας αρέσει η λέξη, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά και πιστεύω και της Αθηνάς. Αποφεύγουμε το λέμε ότι υποκαθιστούμε το κράτος. Όχι. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά, γιατί αφού γραζόμαστε τις ανάγκες έγκαιρα,
και από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό μηχανισμό για να ανταπεξέλθουμε. Τι ήθελα να ρωτήσω. Άλλος τομέας, γιατί έχω δει ότι πέραν των υποδομών έχετε και ένα κομμάτι στρατισμού. Να πείτε δύο λόγια. Να. Αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει και να δώσουμε θεατρικές παραστάσεις θεάτρου. Έχουμε κάνει δράσεις μέσα στα σχολεία με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Ευελπιστούμε ότι τώρα στον 28ο Διάπλου να είμαστε καλά το Μάιο, ξαναρχίσουν πάλι τα πολυδρόμενα, γιατί πάνε ότι λόγω της πανδημίας και ο 26ος Διάπλου δεν είχε πολύ. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα πολυδρόμενα. Θεωρούμε ότι οι πολιτιστικές δράσεις... Έχω μια πρόταση πάνω σε αυτό που σου είπα στον Αλέξανδρο όταν είμαστε μαζί. Μία φίλη, ξέχαμε να είμαστε συγγενείς, αλλά δεν είμαστε, η Χριστίνα Κωνσταντινίδη, έχει μαζί με τον συνεργάτη της πηγαίνουν στα σχολιά και πηγαίνουν παντού. Ήταν στις μικρές κλάβες ένα φεστιβάλ. Η Οντέτ, η παρέα, είναι το δρόμενο του. Και έχει συμμετάσχει και στο Σύλλογο Ελπίδα, έχει συμμετάσχει στα σχολιά, στα νησιά. Και θα ήταν χαρά μου να σας φέρω σε επαφή. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που κάνουν περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνουν μια ολόκληρη. Πολύ ευχαριστώ. Η ομάδα Αιγαίου εξετάζει όλες τις προτάσεις και όσες είναι εφικτό να γίνουν ανάλογα. Και πριν είπαμε και άλλες ιδέες, σας είπα και θα πούμε και μετά αν έχετε χρόνο να πούμε και ένα κρασί έτσι να σας φιλέψουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άρα, δεν σταματάει σε ένα κομμάτι δράσης. Ανοίγετε τα φυλά σας, ανοίγετε τα πανιά σας, θα έλεγα. Ακριβώς. Έχουμε το τακτικό πλεονέκτημα ότι δραστηριοποιούμαστε όλο τον χρόνο. Εγώ θα πρέπει να συμπληρώσω αυτό. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα. Ξεκινάει ο Γενάρης. Αν τελειώνει από το Δεκέμβρη, φαντάζομαι ότι κάνετε ένα προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά και εύχομαι να είναι όλα καλά. Τη νέα χρονιά για όλους μας. Είμαστε. Να μπορούμε να ξανααγκαλιαστούμε, να έρθουμε πιο κοντά, να καθίσουμε άνετα σε ένα τραπέζι, να χορέψουμε, να νιώσουμε αυτό που λέγεται ελληνική φιλοξενία, να έχετε περισσότερη τη δυνατότητα να πάτε σε συμπατριώτες μας στην νησιωτική Ελλάδα. Όμως βλέπω ότι δεν είστε μόνοι σας, έχετε πίσω σας ιατρικό team, θα έλεγα, την πολιτική ομάδα, το οποίο ανοίγει αυτό. Ανοίγει. Έχετε πολλούς χορηγούς, οι οποίοι φαντάζομαι ότι με τα χρόνια, βλέποντας το αποτέλεσμα, έχουν πιστέψει. Θες κάτι να πεις για αυτό, Αθηνά? Να το πάμε λίγο βήμα-βήμα. Ούτε εγώ το Αλέξανδρο σημαίνει, αλλά μπορούμε όμως να σου πει. Είδα επίσης και στο βίντεο, για να είμαστε και πολύ επίκαιροι, ότι τουλάχιστον φέτος είχε αρκετά τεστ για το COVID. Δεν πέρασε κανένας εξετασμός από τα για τις ομάδες που να μην κάνει τεστ. Και μετά να μου πείτε και τους προορισμούς σας. Θα πούμε λίγο για τις συνεργασίες μας. Εκτός από τους εξαίρετους που έχουμε δικαίου, αριθμούνται πάνω από 20 χρόνες που ακολουθούν συνέχεια. Είναι ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε κάνει εξαιρετικές συνεργασίες με εξαιρετικές εταιρείες. Είναι η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Φάνεστε λοιπόν ότι όχι μόνο λόγω της πανδημίας αλλά και γενικότερα. Δύσκολα περιστατικά που έχετε συναντήσει.
έστω μια περίπτωση, είμαστε έτσι χαρακτηριστικά. Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε περιστατικά ιατρικά για το λόγο ότι δεν είμαι γιατρός. Οπότε υπήρξε κάποιο να σπάσει το πόδι του χέρι και είπε. Υπήρχαν διάφορα περιστατικά και υπήρχαν και αεροδιακομιδές κτλ. Αλλά μάλιστα, επειδή αυτά είναι κομμάτια τα οποία είναι ιατρικά και ξέρετε, στη μεταφορά ίσως του λόγου δεν εκφραστούν σωστά, επειδή ούτε εγώ του Αλέξα το συμφωνεί. Σαφέστατα υπήρχαν. Έχετε συναντήσει τις πολλές περιπτώσεις. Πολλές φορές. Και έχουμε συνδράμει αποτελεσματικά. Πολλές φορές. Γιατί ιδιαίτερα στα πιο κρινά νησιά, και θα μας πείτε για τους προορισμούς, υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες που αν ήταν πιο κοντά σε ένα πιο μεγαλύτερο νησί, θα ήταν πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό. Ναι. Και μιλάω για πίσω χρόνια, είναι, ίσως τώρα όχι, είναι, είναι ναι, εντάξει, σίγουρα κάποιοι νησιώτες μπορούν και μεταφέρονται στην Αθήνα να κάνουν τις εξετάσεις και όλα. Αλλά επειδή ακριβώς σου λέγαμε πριν ότι έχουμε αυτή τη συνέπεια και τη συνέχεια των 27 ετών, πάρα πολλοί κόσμος περιμένει την επίσκεψη της ομάδας Αιγαίου για να κάνει τις εξετάσεις. Και είναι διευρυμένες οι εκτετάσεις, χάρη σε αυτό που είπε η Αθηνά, γιατί η πνευμονολογική εταιρεία ήταν μια σύγχρονη ειδικότητα, η οποία παίζει, όχι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο παίζει, βοηθάει πάρα πολύ τη σημερινή εποχή λόγω του COVID και όλων των άλλων περιπτώσεων που υπάρχουν, όπως και οι υπόλοιπες συνεργασίες με την ρευματολογική, με την καρδιολογική, γιατί διευρύνουμε και το πλήθος των ειδικοτήτων ή και την εξειδίκευση. Σε αυτό το κομμάτι, εμείς, για να πάω και στο κομμάτι των προορισμών που λες, ξεκινάμε και μαθαίνουμε τις ανάγκες των νησιών όταν τελειώσει ο προηγούμενος διάβλος. Δηλαδή, εμάς η αποστολή του 22 έχει ξεκινήσει στο τέλος του 21. Έχουμε ήδη προγραμματίσει τη χειμερινή μας δράση, η οποία γίνεται μία τον Μάιο, αρχές Μαΐου, και μία τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, η οποία φέτος ήταν διήμερη, αλλά άλλες φορές μπορεί να είναι τριήμερη, τετραήμερη. Μάλλον ήταν τριήμερη, αλλά μπορούσε να είναι και τετραήμερη. Και ανάλογα τις ανάγκες που μαζεύουμε και ανάλογα και τις ειδικότητες διαθέσιμες που έχουμε, γιατί μια αποστολή φεύγει, πρέπει να έχει και τις διαθέσιμες ειδικότητες, αλλά και να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει μπροστά της. Οπότε εμείς τα μικρά και τα κρατικά νησιά ή όλα τα νησιά τα οποία έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε, πάμε προετοιμασμένοι. Και να μην είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιο γεγονός, πάλι έχουμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν είναι αυτό ανθρώπινο και δυνατόν από μια ομάδα η οποία κινείται με 11 φουσκωτά και ένα πλωτό μεταφορικό μέσω των μηνά ή πλωτό ασθενοφόρο, όπως θέλουμε να το πούμε, που σημαίνει ότι ο τρόπος και η μετακίνησή μας είναι τέτοια, τόσο ευέλικτη αλλά και τόσο άμεση, που μπορούμε να προσεγγίσουμε περιοχές αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων που... Αναφέρουμε κάποιες περιοχές που ήδη έχετε... Φέτος, για να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, να πήγαμε... Πίσω, ναι. 19 που ήταν και πιο εύκολη. Ναι, από τον 27ο πήγαμε, ξεκινήσαμε, επισκεφτήκαμε τους φούρνους γιατί είχαμε κάποια εγκαίνια σε κάποιο γήπεδο που κάναμε, δεν κάναμε εξετάσεις εκείνη τη φορά γιατί ήταν ένα πέρασμα. Οι φούρνοι όμως μας έχουν κάθε χρόνο σχεδόν. Είδαμε λίγο τη Θήμενα που έχουμε πολύ καλές σχέσεις και εξετάσουμε τους εκεί. Μετά πήγαμε Αγαθονήσι, πήγαμε Αρκιούς, πήγαμε Λειψούς, αν θυμάμαι πήγαμε και Πάτμο. Πάτμο και μετά κάναμε ένα πέρασμα, είδαμε την Κυραρίνη από την Κίναρο. Αν δεν κάνω λάθος, Κουφονήσι, Αμοργό, Κουφονήσι, Φολέγατο, Κουφονήσι. Κουφονήσι ήταν ο τελικός μας προορισμός, καθίσαμε 2 μέρες, ήταν οι 2 τελευταίες μέρες του ΔΙΑ και επιστρέψαμε όλοι με ασφάλεια πίσω. Δεν θα θέλαμε να αποκαλύψουμε τους επόμενους προορισμούς μας γιατί είμαστε υπό διερεύνηση και υπό διαβούλευση. Ξέρουμε κάποια πράγματα, θα θέλαμε να σας το κρατήσουμε έκπληξη. Θα ενημερωθείτε σύντομα όμως για τις επόμενες κινήσεις και δράσεις μας. Εγώ να πω ότι από το στούντιο, παύλα σπίτι μας, να ξέρετε ότι πάντα θα είναι ανοιχτό για εσάς. Οπότε θέλετε κάτι να πείτε, να έρθουν και άλλα μέλη, να παρουσιάσουμε τις δράσεις σας περαιτέρω. Ξέρετε ότι έχετε αποκτήσει ακόμη ένα φίλο. Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και σου έχουμε φέρει και μερικά αναμνηστικά. Καταρχήν εδώ είναι το άλμπουμ της ομάδας Αιγαίου από τα 15 χρόνια που έχει γίνει πολλή δουλειά από τα μέλη της ομάδας.
που μπορεί κάποιος, εάν το προμηθευτεί, να δει εικόνες και την ιστορία της ομάδας στα τελευταία 15, μάλλον μέχρι τα 15 χρόνια. Σε 1,5 χρόνο θα φτάσουμε για τα 30. Θα φτάσουμε για την επόμενη. Ένα είναι της ομάδας Αιγαίου του άλμπουμ. Με ετοιμάτε. Θα θέλαμε να σου δώσουμε επίσης, για να μας θυμάσαι, το μπλουζάκι της ομάδας Αιγαίου, το οποίο είναι φοράμε στις αποστολές κατά τη διάρκεια του πλοίου αλλά και των εξετάσεων ή των διάφορων εκδηλώσεων. Και στην πλάτη. Ωραία. Θα θέλαμε επίσης να σου προσφέρουμε και την οκτάρα τη στολή που λέω εγώ, το επίσημο μπλουζάκι το βραδινό μας, το οποίο είναι με κεντρικό σήμα. Και λαμβάνουν όλοι οι εθελοντές. Και για να κλείσουμε, να μην έχεις παράπονο, για να, επειδή κάνει και κρύο, θα σου δώσω. Εγώ να πω στο μικρόφωνο ότι απλώς ζήτησα κάτι να θέλουν να δείξουν την ομάδα. Δεν ζήτησα να πίνετε. Και επειδή κάνει κρύο, σου φέραμε και ένα φλισάκι για τις κυριασμένες του χειμώνα. Καπετάνιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Την προηγούμενη Πέμπτη, λόγω των καιρικών συνδικών, σε έπρεπε να μου πεις για τον καιρό. Κοίταξε να δεις, την προηγούμενη Πέμπτη ήμασταν έτοιμοι να κατέβουμε με το ΣΑΠ. Με το ΣΑΠ ή με το φουσκωτό, λίγο ακόμα. Ήμασταν έτοιμοι. Οπότε ξέρεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ο καπετάνιος τώρα σου κάνει πάσα, σε έχει ντύσει και είσαι έτοιμος να μπει στη βάρκα. Σε έχουμε κάνει ρικρούτ. Εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι που δεν είπα πριν. Για πες. Νονός μου ήταν Μαρκόνης. Μια χαρά. Η ειδικότητα που έχει χαθεί από τα πλοία, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ήταν ασυρματιστής Μαρκόνης. Οπότε, χωρίς να το ξέρουμε, το σύμπαν συνένεσε κάτι έτσι, να έχω σχέση με τη θάλασσα, την οποία και αγαπώ, μου μετέφερε ο ίμνησος νονός μου, αγάπη για τη θάλασσα. Τώρα έχω μείνει άφωνος. Δεν έχει καταλάβει τι μόλις τον στρατολογήσαμε. Αυτή τη στιγμή δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Να ξέρετε ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι του Αιγαίου, στο κεντρικό Αιγαίο, οι κλάδες, έχω κάνει αρκετά ταξίδια με άλλη ιδιότητα πνευματική, γιατί έχω πέρασει και το κομμάτι της διαφήμισης και της οικονομίας. Το μικρόβιο υπήρχε και κατέληξα να είμαι σε ένα στούντιο και ευχαριστώ τους συνεργάτες. Όταν πρώτο ξεκίνησα μου λέγανε πιο δυνατά η φωνή σου, δεν ακούγεσαι. τι να πω, στο τραπέζι, μόνο αυτό μπορώ να πω. Εμείς θέλουμε την αγάπη του κόσμου, εμείς αυτό που χρειαζόμαστε, γιατί αυτό υπάρχει συνέχεια, γιατί πέραν από ότι μας δίνουν αγάπη, παίρνουμε και εμείς από τις δράσεις. Γιατί αν είχε ευκαιρία και έρθεις κοντά μας, πέραν από το ταξίδι που είναι με τα φουσκώτα, είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος και μπορούμε και είμαστε κοντά στη φύση, έχουμε όλες. Έχω κάνει εικόνα αυτή τη στιγμή, το βλέπω, δηλαδή, επειδή επηρεασμένος και από... τον εξοπλισμό. Όχι. Το σήμα. Το σήμα. Mm-hmm. Το έχω κάνει εικόνα, ότι κάπου εδώ περίπου βρίσκομαι και σκάμε στο κύμα. Ήδη. Κοίταξε. Εντάξει, δεν θέλω να σου χαλάσω το όνειρο, αλλά τα ταξίδια μας περιλαμβάνουν και καλές θάλασσες, περιλαμβάνουν και καμιά φορά και δύσκολες θάλασσες. Περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας, όπως λέμε σε όλους τους φίλους, και ευκολίες και δυσκολίες, γιατί μπορεί να βγούμε μετά από ένα τετράωρο, πεντάωρο ταξίδι και να χρειαστεί να κάνουμε ιατρία άμεσα. Χρειάζεται ο εθελοντής να κερδίσει χρόνο. Χρειάζεται ο εθελοντής να έχει θέληση και επιμονή στο ότι... το έργο της ομάδας, ναι. Είστε λίγο κομμάτο. Προσπαθούμε να βγάλουμε το πρόγραμμα με όχι επικίνδυνο τρόπο, αλλά τουλάχιστον με επίμονο τρόπο, για να είμαστε συνεπείς στους ανθρώπους που έρχονται, μας αγκαλιάζουν, μας περιμένουν, γιατί όπως θα είδες και από το βίντεο υπάρχουν υποδοχές. Το τελευταίο μου είναι πολύ ωραία πάσα. Τα βράδυ στο Κουφονήσι, το ένιωσα από τους κατοίκους, γιατί μια συζήτηση έτσι, ήρθα μην από το δεν θα πω ονομαδήποτε, αλλά όντως πολύ θετικά τα σχόλια των κατοίκων προς το πρόσωπό σας, συνολικά στην ομάδα σας, και επειδή είχα αυτή την εμπειρία, τη μεταφέρω, γιατί πρέπει να τα λέμε και τα καλά, ο κόσμος πραγματικά σας αγκαλιάζει, έχω τη μοναδική εμπειρία
Έτος. Άρα την είδες την παιδική χαρά που γεννήθηκε. Βέβαια. Mm-hmm. Όχι μόνο την είδα, το στολίδι μας. Την έχω φωτογραφίσει. Mm. Δεν πιστεύω να μπήκε σε καμιά κούνια. Όχι. Είναι για μικρά παιδιά, δεν είναι για μεγάλα παιδιά. Να ξέρεις ότι στο μια πολλά χρόνια νήσι κλείνει διάβλους. Καταλήγουμε. Έχουμε περάσει εξαιρετικές στιγμές. Ένας μας πρόεδρος, ο Αντώνης, αγαπάει και τον αγαπάμε πολύ. Πραγματικά είναι ένας άξιος. Πίσω που μπορούμε κάμψη επικοινωνία έχει γίνει η στολίδη. Όλα τα νησιά μας. Εγώ θεωρώ όλα ότι νησιά, όλα τα νησιά, δηλαδή αυτό θα μείνω σε κάτι που είπε η Αθηνά και στο βίντεο. Στην Αμοργό τι έχετε κάνει? Είδα κάπου ότι έτσι Αμοργό. Φέτος συγκινιάσαμε ένα δεύτερο, τρίτο γυμναστήριο, κλειστό γυμναστήριο. Έχουμε κάνει δύο γυμναστήρια, έχουμε κάνει παιδικές χαρές, έχουμε βοηθήσει υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα σχολεία. Στα σχολεία πολύ υλικό. Η Αμοργός έχει πολλά παιδιά και έχει και πολλές βαθμίδες σχολείων. Πάρα πολλά χρόνια και πρόσφατα. Έχουμε κάνει μεγάλους εξοπλισμούς. Κάγει μια εξαιρετικά γυμναστήρια. Τη Αρκεσίνη στο. Γενιάσαμε τώρα στον Διάβλο. Και πολλές ιατρικές ανάγκες. Σκέψου ότι καθόμαστε δύο μέρες και τη μία μέρα η αποστολή είναι στη χώρα και τη δεύτερη μέρα νομίζω πηγαίνουμε Αρκεσίνη, πηγαίνουμε σε άλλα μακρισμένα σημεία. Αν μπορείτε να πείτε στατιστικά, ας πούμε την Αμοργό που αναφέρουμε, ηλικιακά έχει αρκετό πληθυσμό μιας ηλικίας μεγάλης, δηλαδή έχει αρκετούς ηλικιωμένους. Εννοείς τις επισκεψιμότητες. Ή εννοεί τα στατιστικά. Στατιστικά, δηλαδή ότι ο πληθυσμός έχει αρκετούς ηλικιωμένους οι οποίοι χρήζουν. Έχει, εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε αυτά. Με αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι ηλικιωμένοι. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι στην Ευωχώρα, σε κάποια νησιά. Ναι, γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Γίνονται και επισκέψεις και κατοίκων σε όλα τα νησιά. Αλλά το καλό είναι, δράτω μου και από την Πάσα που η Αθηνά. Όλα τα νησιά, κυρίως τα λίγο μεγαλύτερα, ανανεώνεται ο κόσμος. Δηλαδή βλέπουμε και νέα παιδιά, βλέπουμε και άλλες γενιές που έρχονται. Δεν θα μπορούσα να το διευκρινίσω με νούμερα, αλλά η γενική μου άποψη είναι ότι έχει γίνει πια θεσμός να θέλουν και οι νέοι να κάνουν προληπτική ιατρική. Αρχίζουν σιγά σιγά να ζητάνε και τις σύγχρονες μεθόδους, δηλαδή το γυμναστήριο μας ζητάνε νέοι για να το φτιάξουμε. Γιατί τους λέει εφόσον είμαστε εδώ, θα έχουμε ένα χώρο να αθληθούμε. Τα γήπεδα, ό,τι άλλο χρειάζεται συντήρηση, υπομονή και επιμονή για να τα διατηρήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο. Έχουμε κάνει έργα τα οποία είναι 10 χρόνια πίσω και χρειάζονται συντήρηση. Αν κάποια στιγμή κολλήσει ο Δήμος, η κοινότητα ή οποιοδήποτε φορέα το διαχειρίζεται, πάλι πέφτει η ομάδα Αιγαίου. Δηλαδή, παράδειγμα χάρη, θα μιλήσω για τους λειψούς μια φορά, που, στο σύνομα για τους γιατροί, δεν ήταν με το σχολείο. Είχαμε ένα παράδειγμα, οι άνθρωποι είχε πιάσει, χορταριάσει το προάβλιο του σχολείου. Πήγε η ομάδα Αιγαίου, σε 2 ώρες το είχαμε καθαρίσει. Γιατί ήταν ο δάσκαλος μόνος του, με 2 παιδιά. Τι να κάνει. Πήγε η ομάδα εκεί, έτυχε να είμαστε εκεί, λέμε παιδιά έχουμε εργαλεία, μπαμ μπαμ μπαμ, καθαρίσαμε. Και αυτή είναι ένα είδος προσφοράς. Δεν χρειάζεται μόνο να είσαι τα εύκολα έργα. Από τα απλά πάντα ξεκινά. Τα πιο σύνθετα. Έτσι. Δηλαδή, ένας δάσκαλος με 2 παιδιά. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Δηλαδή. Στο απλό είναι. Στο απλό, ακριβώς. Και καμιά φορά σε αυτό που στο προφανές. Μπορεί. Και όμως πολλές φορές το προφανές δεν είναι τόσο εύκολο στο τέλος. Λίγο στην ερώτηση αυτό που λέμε, μα τι κάνει το. Τι γίνονται με τις υποδομές πια. Όχι. Αν τυχόν φτάσουμε στο τέλειο σημείο να είμαστε Σουηδία, τότε εμείς θα πηγαίνουμε στα νησιά, θα τρώμε ψαράκι, θα βλέπουμε πάλι τους φίλους μας, θα πηγαίνουμε πιο ξεκούραστα, άβρεχτοι, θα καθόμαστε παραπάνω. Δεν θα τρέχουμε σε εισαγωγικά να προλάβουμε το πρόγραμμα, είτε έχει καιρό είτε δεν έχει. Θα ξυπνάμε κουρασμένοι μετά την τρίτη ή τέταρτη μέρα για να είμαστε συνεπείς στο επόμενο ιατρείο. Γιατί και εμείς που είμαστε εθελοντές και είμαστε με μια ειδικότητα με καπετάνιος, μπορεί να μην έχω να προσφέρω στα ιατρικά, αλλά προσφέρουμε τη μετακίνηση των ανθρώπων από νησί σε νησί, των γιατρών που έρχονται στο ενδιάμεσο,
Ο καθένας με τον τρόπο του προσφέρει αυτό που θέλει. Αλλά υπάρχει σιγά σιγά την τέταρτη, πέμπτη μέρα. Την έκτη χρειάζεται λίγο επιμονή, γιατί υπέρχεται η κούραση. Είσαι με πάρα πολύ κόσμο, ειδικότερα φέτος και πέρυσι που ήταν τα πρωτόκολλα κουραστικά. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μάθει τα τελευταία δύο χρόνια να ζούμε μια μάσκα. Να αναπνέουμε μια μάσκα και να κοινωνικοποιούμαστε. Εδώ να πούμε για τον κόσμο ότι έχουμε τηρήσει τα πρωτόκολλα του COVID και κάθε ενδεχόμενο απορίας. Ναι, εντάξει. Το είμαστε και εμείς κάθε τι, όπως θέλετε και στο βίντεο, κανείς δεν μπήκε μέσα στα ιατρία χωρίς να έχει περάσει rapid test και γίνανε βέβαια και ξεχωριστά rapid test για όσους δεν θέλανε να εξεταστούν. Και η ομάδα... Θα σας αποκαλύψω κάτι. Εγώ σας έχω δει πριν... Και ευχαριστώ τη κυρία Παπαδόγεννη, φίλη Ρούλα, που έτυχε να συναντηθούμε στο κουφονίσι και να μου μιλήσει για εσάς, αλλά είχα ξανακούσει και ουσιάστηκε στα ελληνικά κανάλια για το έργο σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος. Αλλά νιώθω ιδιαίτερα τυχερός και τιμή μου που είστε σήμερα εδώ, και αν θέλετε, σαν θέμα. Να το πω έτσι από δημοσιογραφική άποψη. Ήθελα να το παρουσιάσω, να λάβει ο κόσμος, όχι μόνο εδώ τη περιοχή, αλλά ευρύτερα, γιατί δίνει δυνατότητα η τεχνολογία, μας βλέπουν να μας ακούνε παντού. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, και επειδή η εκπομπή γράφεται, μετά δεν είναι στο YouTube, αλλά υπάρχει η δυνατότητα του μετά. Να σας έχω κοντά μου. Και τα πρώτα λεπτά δεν το πίστευα και νιώθω ότι δεν την είχα. Δεν είμαστε τίποτα. Και ιδιαίτερα έχω μείνει, θα το ξαναπώ και θα το ξαναπούμε Αθηνά, και να πούμε και τον τρόπο επικοινωνίας του κόσμου με την ομάδα σας. Τι είναι οι τρόποι επικοινωνίας καταρχήν, και κατά δεύτερον πώς μπορούν να παραγγείλουν τα καραβάκια αυτά τα υπέροχα, να δείξουμε πάλι. Mm-hmm. Εγώ να πάρω το ένα, να το δείξω. Καταρχήν ο τρόπος επικοινωνίας με την ομάδα σας, γενικότερα. Είναι στο site της ομάδας. Άρα πληκτρολογούμε τη ομάδα Αιγαίου. Και είτε θέλουν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά με την ομάδα Αιγαίου, πηγαίνουν στο πεδίο που της, ακολουθούν τα βήματα πάρα πολύ. Και για τα καραβάκια μας, εκεί που λέει καραβάκι. Αλλιώς παίρνετε την Αθηνά και τον Αλέξανδρο και τους λέτε, παιδιά, τι θα γίνει, εγώ θέλω να γίνω μέγας. Θα αρχίσει στράτο λέγεις. Καταρχήν να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στην πρόεδρό σας. Την κυρία Τσιμή. Και σε όλο το Διοργανωτικό Συμβούλιο που κάνει όλη αυτή την προεργασία, τη δουλειά, την προετοιμασία για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα μαζί με τους όλους τους εθελοντές. Γιατί καλά τα λέμε, αν δεν ήταν οι εθελοντές, νομίζω ότι το ιατρικό team και όχι μόνο. Έτσι. Συνολική δουλειά χρειάζεται, συνεννόηση, υπομονή. Επιμένω για την υπομονή, γιατί περνάμε όλοι μια δύσκολη περίοδος, υπομονή και όλα θα κυλήσουν ομαλότερα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είμαστε αισιόδοξος λαός οι Έλληνες και το κάνουμε πάντοτε αυτό. Θα πω κάτι που λέγανε οι Αγγλοσάξονες. Λέει, ένας Έλληνας μπορεί να αφομοιωθεί, λέει, από το σύστημά τους. Δύο μπορούν. Τρεις Έλληνες είναι δύναμοι. Εσείς που είστε τόσο μεγάλη ομάδα, κινείτε τα κύματα. Ό,τι μπορούμε καλύτερα, ό,τι μπορούμε καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι εύχομαι σε μια μακρόπνοη εργασία στο τουριστικό και όχι μόνο κομμάτι, να λέω ότι όποτε θέλετε θα είμαστε εδώ για σας, με μεγάλη χαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα δώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να ξαναδείξω αυτό το υπέροχο καραβάκι. Είναι για όσους φίλους κάνουν δωρεά την ομάδα Αιγαίου. Είναι ένα αναμνηστικό από εμάς.
Είναι της τάξης των 200 ευρώ όποιος φίλος κάνει κατάθεση, στέλνει το αποδεικτικό και εμείς το στέλνουμε με έξοδα δικά μας στην πόρτα του. Να απευθυνθώ και στους αγαπητούς συμπατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό, μπορούν να σας βρουν μέσω του site, να αποκτήσουν αυτά τα πολύ ωραία καραβάκια. Ευχαριστήσω πάρα από τον πολύ. Αντώνη τον Καστρινάκη, να το πούμε. Από τον Αντώνη τον Καστρινάκη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αθηνά Γερολυμάτου, στον κύριο Αλέξανδρο Αγαπάκη για την παρουσία σας στην εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Φέτος πολύ μεγάλα θέματα αναμένονται και εκπλήξεις και παρουσίες. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη.